Φίλες και φίλοι της εκπομπής 60 λεπτά με τους Έλληνες, καλησπέρα. 5η 15 Απριλίου σήμερα και όλοι έχουν το βλέμμα στραμμένο στο Μέγα Πάσχα. Τι θα γίνει το Πάσχα? Η μάνα, ο πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά περιμένουν τα παιδιά τους να έρθουν για Πάσχα στο χωριό. Οι συμπατριώτες μας στην Ελλάδα περιμένουν ένα πράσινο φως για να μπορέσουν να έρθουν για Πάσχα στο χωριό, στη γενέτειρα. Έχουν πάνω από ένα χρόνο να έρθουν στα χωριά τους. Όλοι έχουν το βλέμμα στραμμένο στους αρμοδίους. Τι λένε οι επιδημιολόγοι γι' αυτό? Άλλοι υποστηρίζουν πως θα έχουμε Πάσχα στο χωριό. Άλλοι το θεωρούν πολύ ρυψοκίνδυνο. Και βέβαια είναι και πολλοί άλλοι οι οποίοι υποστηρίζουν πως καλύτερα ένα ασφαλές καλοκαίρι παρά ένα ρυψοκίνδυνο Πάσχα. Για όλα αυτά όμως θα ξέρουμε στις 19 Απριλίου. Αυτή θα είναι η ημερομηνία όπου η αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Λοιμοξιολόγων θα δώσει τις αποφάσεις το τι θα γίνει για το Πάσχα. Θα μπορέσουν τα παιδιά μας να έρθουν στο χωριό? Μετά όμως το σποτάκι, ας πάρουμε μια γεύση ενημέρωσης. Και να αρχίσουμε τώρα με το θέμα της εποχής, όπως πάντα. Έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή ανήκει σε εσάς. Και πάνω απ' όλα είναι η υγεία των ανθρώπων, η υγεία των κατοίκων, της Δρόπολης και του Πογονίου, του Βούρκου, των Ριζών, όλων των Ελλήνων και όλων των συνανθρώπων μας βέβαια. Και πάνω σε αυτό το θέμα γίνονται προσπάθειες, προσπάθειες εμβολιασμού των κατοίκων στα χωριά της Δρόπολης και του Πογονίου, του Βούρκου και των Ριζών. Στο Δήμο Δρόπολης μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί πάνω από 1.000 άτομα, όπου αντιστοιχεί περίπου στο 1/4 των εναπομείναντων κατοίκων στα χωριά τα δικά μας. Επίσης, συνεχίζονται τα rapid test, όπως πραγματοποιήθηκαν προχθές στο προαύλιο χώρο της κλινικής της Αρχιεπισκοπής του Γιώργου Τσάτες. Μετά τον εμβολιασμό, όπου γίνονται σε όλες τις ηλικίες, αρχίσανε από τις ηλικίες πάνω από 80 χρόνια, συνεχίστηκαν με τις ηλικίες πάνω από 70, τώρα έχουν αρχίσει πάνω από 65 και βέβαια με τους κατοίκους μας, οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις, γίνονται εμβόλια σε όλα τα χωριά, σε όλα τα κέντρα υγείας του χώρου του δικού μας. Και σε αυτό έχουν δώσει μια μεγάλη συνδρομή οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, όπου με τα δημοτικά λεωφορεία μεταφέρουν τους παρήλικες από τα χωριά τους προς το κέντρο υγείας και τους επιστρέφουν ξανά. Αυτό θα πει ανθρώπινη συμπαράσταση, αυτό θα πει να προσέχουμε τον παππού, τη γιαγιά, τον κάθε συμπολίτη μας. Διότι σε τελική ανάλυση, όπως λένε και τα παιδιά τα δικά μας τα οποία είναι στην Ελλάδα, τους παππούδες και τα μάτια σας. Να πάμε τώρα και σε μια άλλη είδηση σε εσάς, αγαπητοί συμπατριώτες, στους ενελλάδες συμπατριώτες μας, οι οποίοι αναμένουν να προμηθευτούν την αλβανική ταυτότητα και το αλβανικό διαβατήριο. Ενώ αυτούς που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά, αλλά λόγω της πανδημίας τα σύνορα έκλεισαν και δεν μπόρεσαν να τα πάρουν. Πριν λίγες μέρες η αλβανική κυβέρνηση πήρε μια απόφαση, όπου έχει πάει την ημερομηνία, την προθεσμία για να παραλάβετε το διαβατήριο και την ταυτότητα 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή έχετε όλο το καλοκαίρι μπροστά για να μπορέσετε να πάρετε την ταυτότητα και το διαβατήριο. Επαναλαμβάνω, για όλους εσάς που είχατε καταθέσει τα δικαιολογητικά. Και βέβαια να υπενθυμίσω εδώ ότι οι παλιές ταυτότητες οι οποίες έχουν λήξει μπορεί να έχουν και ισχύ για τις εκλογές της 25ης Απριλίου. Να πάμε τώρα τι γίνεται και με το πολιτικό προσκήνιο, διότι σε 10 μέρες περίπου θα έχουμε γενικές εκλογές εδώ στη χώρα και γνωρίζουμε ότι οι αρμόδιες επιτροπές, οι κρατικές αρχές, όλες οι εφορευτικές επιτροπές οργανώνονται, φέρνουν την υλικοτεχνική βάση όπως είναι στο Εφορευτικό Κέντρο και Εφηρευτική Επιτροπή του Δήμου Δρόπολης και Πογονίου με έδρα τη Γράψη. Το ίδιο γίνεται και στο Δήμο Φοινικαίων. Γίνονται όλες οι προκαταρκτικές προεργασίες, ούτως ώστε οι εφορευτικές επιτροπές, ακόμα και των εκλογικών κέντρων, να είναι πανέτοιμες. Και επί της εκλογικής περίοδου θα ήθελα να πω ότι είχαμε τις προάλλες τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Έντι Ράμα, ο οποίος επισκέφτηκε το Δήμο Δρόπολης και Πογονίου. Συγκεκριμένα επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό της Παναγίας στην Επισκοπή, όπου είχε μια συνάντηση με οπαδούς και τους υποψηφίους βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Πήγε βέβαια και στο Καραχάτζι, όπου εκεί συναντήθηκε με τους εκπροσώπους
του Δήμου και τον υποψήφιο βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τον κύριο Νίκο Κούρη. Στην Επισκοπή ο κύριος Ράμα είπε ότι το κόμμα του είναι το μόνο το οποίο εγγυάται επενδύσεις στο χώρο το δικό μας. Υποστήριξε ότι ο Ιερός Ναός ανακαινίστηκε με χρήματα της κυβέρνησής του και του Υπουργείου Πολιτισμού της Αλβανίας, ενώ είπε ότι εντός του 2022 όλα τα αστικά κέντρα θα έχουν επώσιμο νερό 24 ώρες, ενώ όπως είναι γνωστό, ο Δήμο Δρόπολης και Παγωνίου έχουν επενδυθεί περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ για το υδραγωγείο 16 χωριών, Ανωδρόπολης και Κατωδρόπολης, όπου εκεί συμπεριλαμβάνεται βέβαια και το εσωτερικό δίκτυο στα χωριά από τη Δερβιτσάνη μέχρι και το Ζερβάτες. Αυτή η διαδικασία, όπως γνωρίζετε, συνεχίζεται και έχει τα χρονοδιαγράμματα τα δικά της και πιστεύουμε, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, σε 2 χρόνια θα έχουμε πόσιμο νερό στα χωριά τα δικά μας 24 ώρες. Ταυτόχρονα, η επίσκεψη του κύριου Ράμα στα χωριά τα δικά μας, στους δήμους δικούς μας, είχε τις δικές της επικρίσεις από τα κόμματα της συνυπολίτευσης, τα οποία με τη σειρά τους έχουν τις δικές τους επαφές στα χωριά των Δήμων Δρόπολης και Παγωνίου, των Δήμων Φοινικαίων, όπως έχουμε παραδείγματος χάρη τις παρουσιάσεις που έγινε του υποψήφιου του ΚΕΑΔ στο συνδυασμό του Δημοκρατικού Κόμματος στο Δήμο Αυλώνας του κ. Ευαγγέλη Αναγνώστη, ο οποίος είχε συναντήσεις και επαφές στο Δήμο Αγίου Σαράντα. Είχε συναντήσει και επαφές στο Δήμο Φοινικαίων, συγκεκριμένα στο Αλίκο, ενώ στο Αργυρόκαστρο ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος και του ΚΕΑΔ, ο κ. Κώστα Μπάρκας, έχει επαφές και συναντήσει στα χωριά. Για να πούμε ότι και ο υποψήφιος του ΛΣΗ, ο κ. Βαγγέλης Στάβος, συνεχίζει τις δηλώσεις και αντιδηλώσεις και είχε βέβαια τώρα τελευταία μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κ. Μπακογιάννη, και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη. Η ζωή συνεχίζεται, τα έργα συνεχίζονται. Εμείς θα τα λέμε. Έχουμε πει ότι τα έργα από ποιον για γίνονται είναι έργα κοινοφελές. Έργα για το λαό. Δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους. Όλοι από τον ίδιο δρόμο περνάμε, όλοι από το ίδιο νερό πίνουμε. Θα ήθελα να πω ότι τώρα τελευταία έχει γίνει μια προεργασία για να προετοιμαστούμε για την τουριστική σεζόν από το Δήμο Δρόπολης και Παγωνίου, ανοίγοντας και επισκευάζοντας τον δρόμο προς τη Σκοτεινή. Ένας δρόμος ο οποίος θα είναι προσβάσιμος και για τους κατοίκους της Καλογορανζής. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Δήμο Δρόπολης για την ανακαίνιση και της στέγης στο Μήλο του Λυκομηλιού. Ένα πολιτιστικό κτίριο, θα έλεγα, το οποίο όχι βέβαια θα φέρει τουρίστες, αλλά η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται ότι σε λίγο διάστημα θα είναι και λειτουργήσιμος ο Μήλος αυτός. Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου για τους ποτιστάδες. Για τους αγρότες τους δικούς μας έγιναν τα κανάλια τα ποτιστικά στο Οραντάτες και βέβαια και με τη λίμνη στο Οραντάτες παίρνουν λίγο ανάσα τώρα οι κάτοικοι εκεί και οι αγρότες τόσο ώστε να έχουν εγγυημένο το νερό για πότισμα στα χωράφια το δικό τους το καλοκαίρι και για να συνεχίσουμε με άλλα έργα όπως ήταν και το βέβαια το τώρα τελευταία στην Καλογορανζή από τη Σκορτιά άρχισαν οι εργασίες για να πάρουν το νερό οι Καλογορανζινοί από την πηγή του Σκορτιά, Ψωμαναστήρι, τα Ραβένια και βέβαια θα αρχίσουν βέβαια οι εργασίες εκεί για το εσωτερικό δίκτυο της Καλογορανζής όπως και για τα υπόλοιπα 11-12 χωριά από το Δερβιτσάνη και μέχρι το Ζερβάτι. Αυτά είναι τα έργα τα οποία γίνονται στα χωριά μας όπως γίνονται και σε άλλα χωριά. Εμείς επιμένουμε και ξαναλέμε ότι όταν συνεργάζονται οι αγρότες, οι κάτοικοι, οι πρόεδροι των χωριών, η Δημοτική Αρχή, οι επιχειρηματίες και όλοι οι παράγοντες του χώρου θα έχουμε πάντα έργα και καλύτερη υποδομή στο χώρο το δικό μας. Για να πω και εδώ να μην ξεχάσω τη δολιοφθορά που έγινε στο υδραγωγείο της Ανωδρόπολης, στο αντλιοστάσιο του Λόγκου που πήγαν και έβαλαν φωτιά. Ήταν μια μεγάλη ντροπή, έσχος όποιος και αν το έκανε και όλοι οι παράγοντες καταδικάζουν βέβαια αυτή την κίνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ερευνούν να εντοπίσουν τους δράστες. Ένα μέρος των συμπατριωτών μας είναι στην Ελλάδα και αυτοί ψάχνουν και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Αυτά που τους ανήκουν βέβαια. Δεν περιμένουν ελεημοσύνη από κανέναν. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία τρέχει και ζητάει την Εθνική Σύνταξη. Υπάρχει μια επιτροπή που ζητάει να γίνουν οι παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό στην Ελλάδα, ούτως ώστε όλοι οι συμπατριώτες μας να έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους Ελλαδίτες. Αυτός ο αγώνας συνεχίζεται, πολιτικοί παράγοντες έχουν πει πολλά θα, τρέχουν. Τώρα τελευταία όμως η αρμόδια επιτροπή λέει πως θα αρχίσει πολύ σύντομα της κινητοποίησης. Εμείς βέβαια θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του κάθε παράγοντα του χώρου μας
και συμπατριώτη μας, ο οποίος ζητάει δικαιώματα για τους όλους υπολείπους συμπατριώτες, και πρέπει να στηρίζουμε όλες αυτές τις κινήσεις χωρίς κομματικές ταμπέλες. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Θα πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας. Θα ασχοληθούμε με την Κατοδρόπολη. Ποια είναι η κατάσταση της υποδομής στην Κατοδρόπολη? Ποιες παρεμβάσεις γίνονται? Είναι ή δεν είναι εργοτάξιο η Κατοδρόπολη? Για όλα αυτά, στην εκπομπή σας 60 λεπτά με τους Έλληνες, θα μας μιλήσει ο διαχειριστής της Διοικητικής Μονάδας Κατοδρόπολης, ο κύριος Λευτέρης Καραντζάς. Ας δούμε τι μας είπε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο γραφείο του διαχειριστή Διοικητικής Μονάδας Κατοδρόπολης, του κύριου Λευτέρη Καράντζα, για να μιλήσουμε σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στα χωριά της Κατοδρόπολης, τα μέτρα που έχει λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση της υποδομής, για τη βελτίωση της υποδομής βέβαια, και τι έπεται στο άμεσο μέλλον να βελτιωθεί όσον αφορά την υποδομή και όχι μόνο στα 16 χωριά της Κατοδρόπολης. Κύριε Καράντζα, καταρχήν τιμή μας που είσαστε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες, και αν μη τι άλλο είσαστε πλέον πιο αρμόδιος για να μας μιλήσετε για την κατάσταση στα χωριά της Κατοδρόπολης. Καταρχήν 21 μήνες στο τιμόνι της Κατοδρόπολης. Πώς βρήκατε αυτή τη διοικητική μονάδα, πώς ήταν η υποδομή και τι προβλήματα αντιμετωπίσατε αρχικά? Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας 60 λεφτά με τους Έλληνες. Μια εκπομπή που μας τονώνει όλους και μας δίνει έναν τόνο αισιοδοξίας. Τώρα, ήρθα εδώ σε αυτή τη μονάδα, τη Κατοδρόπολη, σαν διαχειριστής. Είμαι διαχειριστής της Κατοδρόπολης, αλλά δουλεύουμε ομαδικά. Είμαι σε μια ομάδα εργαζόμενων με αρχηγό το δήμαρχό μας, τον κύριο Δημήτρη Τόλη. Όταν ήρθα στην αρχή, ήταν πολλά προβλήματα, δεκαετίες προβλημάτων μπορώ να πω, τα οποία ένα-ένα είπα να δω πώς θα λυθούν και τι θα κάνω. Πρώτη δουλειά που έκανα, έμασα τα μηχανήματα που είχαμε εδώ, τα χωματρικά μηχανήματα, και να δω τι θα μπορέσω να κάνω στα χωριά μας, στους δρόμους και ό,τι μπορώ άλλο σε έργα υποδομής στα χωριά μας. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Όταν κάναμε τα πρώτα έργα, μικρά έργα, ήρθε η πανδημία. Ήταν, μπορώ να σας πω, το μεγαλύτερο πρόβλημα μας. Ήταν κάτι άγνωστο, το οποίο δεν το γνωρίζαμε ούτε εμείς. Έκλεισαν οι δρόμοι την Ελλάδα. Ξεκινήσανε να θέλανε δική μας εδώ τα φάρμακά τους. Πριν να πάμε στην πανδημία, βέβαια, με τα προβλήματα της υποδομής, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση ασχολείται με τον καθαρισμό, με τα σκουπίδια, με τα προβλήματα της ίδρυψης, με τα πάντα δηλαδή. Συνεργασία με τους προέδρους των χωριών. Τι σας έχει μείνει στη μνήμη από τις πρώτες εβδομάδες σε αυτό το καθήκον? Η δουλειά μου την είχα χωρίσει σε 4-5 τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η καθαριότητα, τα σκουπίδια, οι δρόμοι, τα νεκροταφεία και οι πλατείες. Δηλαδή, πρώτο καθήκον δικό μου είναι η καθαριότητα σε όλη την Δρόπολη. Και προσπαθώ με κάθε τρόπο να καθαρίζομαι 2 φορές την εβδομάδα με τα μηχανήματά μας στη Δρόπολη όλη. Και έχω και το σκουρό της Δερβουτσάλης που πρέπει να το έχω σε άψογη κατάσταση λόγω της πανδημίας, και το Μέγαρο Δερβουτσάλης, το οποίο εκεί πέρα το κρατούμε για αυτό καθαρό, γιατί έχουμε πάντα διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πράγματα. Αυτό, τα σκουπίδια είναι η προτεραιότητά μου. Μετά από τα σκουπίδια, ξεκινάμε τι μπορούμε να κάνουμε περικάτω. Μπήκα στα χωριά όλα, ένα-ένα,
καταρχήν στην Τελουτσιάνη τι μπορούσα να κάνω και είδα ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στους δρόμους, στο υποδομή του νερού, στο γήπεδο της Τελουτσιάνης, στο τρίγωνο της Τελουτσιάνης. Ξεκινήσαμε ένα-ένα τα προβλήματα. Πάμε στο Βραντζή, είδαμε τι είχε. Μετά στη Βάνεστα και έτσι με τη σειρά σε όλα τα χωριά μας. Και έτσι όλα τα χωριά με τη σειρά, μέχρι τη Γράψη βέβαια τα χωριά της Ρίζας. Και έχουν τα προβλήματα τα δικά τους στο κάθε χωριό. Πιστεύω και επειδή είσαστε και επιχειρηματίας και ξέρετε να οργανώνετε, να νοικοκυρεύετε την επιχείρησή σας. Έτσι και όλη η Δρόπολη μια επιχείρηση είναι. Ναι, και θέλει νοικοκύρεμα. Πιστεύετε ότι η συνεργασία με την τοπική κοινωνία και με τους πρόεδρους των χωριών αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας πάνω σε αυτό το τομέα που εσείς προσφέρετε της υπηρεσίας σας? Ναι, θα πω ότι με όλους τους πρόεδρους των χωριών, τους δημογερόντες, έχουμε άψογη συνεργασία. Μας είπαν και αυτοί τα προβλήματά τους και εμείς πάμε από χωριό σε χωριό, όπως είπαμε πριν. Μετά ξεκινήσαμε, περάσαμε τους δρόμους όλα με τα μηχανήματα δικά μας, τους καθαρίσαμε από τα χώματα, από διάφορα. Χαράξαμε και καινούριους δρόμους και μετά ξεκινήσαμε να τους στρώλουμε με μπετό. Μπορεί να πω αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο, οι δρόμοι που στρώσαμε με μπετό στα χωριά μας. Ξεκινήσαμε το πρώτο χωριό, τη Λούγκαρη, από τα πιο μικρά χωριά και πάμε προς τα μεγάλα. Πάμε στη Λούγκαρη, κάναμε αρκετά μέτρα με μπετό το δρόμο. Στρώσαμε το δρόμο στη Φράστανη. Σε τέσσερις μεριές στο χωριό Φράστανη, που πρέπει εδώ να τονίσω ότι η Φράστανη είχε πολλά χρόνια να δει ένα φτιάρι μπετό. Μετά πάμε στην Άνοπη Επισκοπή, κάτω Επισκοπή, Βράχο Γορατζή, σε όλα τα χωριά θα πω ότι είχαν μεγάλη, μεγάλη δουλειά. Στην κάτω Επισκοπή ήταν ένα λάκκος, θα πω, που είχε, τα σπίτια είχαν πρόβλημα μεγάλο με τις πλημμύρες. Εκεί περάσαμε σωλήνες με μπετό, μετά το στρώσαμε το δρόμο πάνω και έγινε ωραίος, ένας ωραίος δρόμος. Τώρα πάμε στα κτίρια που έχουμε σαν Δημαρχείο. Πάμε σε συντήρηση το κτίριο. Συντηρήσαμε πρώτο και καλύτερο τον υπηαγωγείο της Δερβιτσάνης. Στον υπηαγωγείο της Δερβιτσάνης έγινε και ανακαίνιση του υπηαγωγείου. Ανακαίνιση έγινε καινούργιο. Μπορώ να σου πω πως ήταν καινούργιο και από έξω και από μέσα. Το στρώσαμε, το βάψαμε, το συντηρήσαμε με πορτοπαράθυρα αλουμινίου. Και στη Δερβιτσάνη ξεκινήσαμε να φτιάξουμε και τον δρόμο που ξεκινάει από το πηγάδι μέχρι το λάκκο κάτω. Περάσαμε σωλήνες κάτω για τα νερά της ίδρυυσης, την αποχέτευση. Και τώρα έχουμε δεύτερη φάση, το οποίο θα στρώσουμε τον δρόμο με άσφαλτο και να δούμε περίπου στα 1000 μέτρα μέχρι τον πέρα Μαχαλά κάτω. Στη Δερβιτσάνη βάλαμε και 2-3 κομμάτια με μπετό στους δρόμους. Αλλά σαν μεγάλο χωριό είναι και το πιο αδικημένο. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε πιο πολλά έργα σε αυτό το χωριό, γιατί είναι χωριό δικό μου και θα το έχω και πιο πολύ υπόψη. Ξεκινάμε τώρα με τα υπόλοιπα χωριά. Στη Βάνιστα φτιάξαμε το κτίριο, το οποίο ήταν προς κατάρρευση, το ρίξαμε με μπετό, όλο το τσαλί το χαλάσαμε και το ρίξαμε όλο με μπετό. Φτιάξαμε το κτίριο στη Βράχο Γορανζή και αυτό το ρίξαμε με μπετό. Η πρώην αιστεία πολιτισμού. Η πρώην αιστεία πολιτισμού, ναι. Τα χτίρια τα παρά του πολιτισμού. Έχουμε και ένα κομμάτι άλλο που εγώ το έχω και πιο πολύ αδυναμία από όλα. Είναι την ένδειξη των αρχαίων μνημείων της Δρόπολης. Πρέπει αυτά να τα διαφημίσουμε πιο πολύ, να τα καθαρίσουμε και να μάσουμε ότι μπορούμε πιο πολύ κόσμο και πιο πολύ τουρίστες στο εξωτερικό. Έχουμε τα μοναστήρια της Δερβιτσάνης, τα ρεδένια της Γορανζής, το μοναστήρι της Γορανζής, έχουμε το σπήλιο της Βάνιστας, έχουμε τα μοναστήρια εδώ στη Δούδιανη, στο Τριχάτι του Αγίου Δημήτρη. Όλα αυτά είναι μια περιουσία που είναι εκτίμητη περιουσία από εμάς, από τον τόπο μας. Θέλω, έστειλα όλους τους εργάτες παντού, σε όλα τα μοναστήρια, τα καθαρίσαμε απ' έξω. Φτιάξαμε τον δρόμο για το μοναστήρι της Βάνιστας, το οποίο, την Αγία Ευαγγελίστρα, η οποία είναι ένα έργο τέχνης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα είμαστε στο σπίτι της Βάνιστας και Σιγουραζή, φτιάχνουμε τον δρόμο. Τη Σκοτεινή. Τη Σκοτεινή, ναι. Ωραία. Φτιάχνουμε τον δρόμο. Αυτός ο δρόμος εξυπηρετεί και τους κατοίκους της Καλογορατζής, από εδώ την πλευρά είναι
περίπου 30 σπίτια που περνάνε από εδώ. Και έτσι με τη σειρά όλα τα έργα τα παίρνουμε ένα-ένα, όλα τα κτίρια τα ανακοινώνουμε και αυτά ό,τι μπορούμε κάνουμε τώρα με το... με τη βοήθεια και του Δήμαρχου και του Δημαρχείου που έχουμε στο πλάι μας, συνεχούμε και λίγο θα κάνουμε πιο πολύ δουλειά. Λοιπόν, μας είπατε για τα έργα υποδομής που γίνονται στα χωριά μας, εκτός από αυτά με τα κτίρια τα οποία είναι δημόσια περιουσία, όπως ήταν η Εστία Πολιτισμού Βραχογορανζής, η Άνω Επισκοπή, το Κέντρο Υγείας Φραστανή. Το θέμα είναι η μπετόστρωση των δρόμων που γίνεται. Από ό,τι έχω διαβάσει και στη σελίδα του Δήμου, γίνεται συνεργασία με τους προέδρους των χωριών, με τους κατοίκους, με την συνδρομή και την προσφορά των επιχειρηματιών. Τι ακριβώς γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε να είναι ξεκάθαροι και οι τηλεθεατές? Ναι, για αυτό το θέμα μπορώ να σας πω ότι όλοι οι επιχειρηματίες δώσανε μια μεγάλη εμπιστοσύνη σε εμάς. Μας βοηθούν με ό,τι τους ζητήσουμε, με οικονομικά υλικά, με τσιμέντα, με διάφορα μηχανήματα. Και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το θέμα. Είναι ευεργέτες του τόπου, μπορούν να βοηθούν και το κάνουν με μεγάλη ευχαρίστηση. Αυτό το θέμα θα συνεχιστεί και αργότερα. Έχουμε καλή συνεργασία με όλους. Αυτό μπορώ να σας πω για αυτό το θέμα. Είπατε στην αρχή της συνέντευξης και της συζήτησης που έχουμε μαζί ότι σε αυτές τις 21 μήνες, περίπου οι 14 μήνες ήταν η πανδημία, η εποχή της πανδημίας. Και δυσκόλεψε βέβαια πάρα πολύ και το έργο το δικό σας, τοπικής αυτοδιοίκησης, παροχή υπηρεσιών, όπως δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο και τη ζωή των κατοίκων, κυρίως οι παρήλικες που είναι στα χωριά τα δικά μας. Πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή σε τελική ανάλυση ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα, και μια ανθρώπινη συμπεριφορά από τους ανθρώπους εξουσίας είναι όλα τα λεφτά σε εισαγωγικά, όπως λέμε. Εσείς ακριβώς τι κάνατε στην Ιατροδρόπολη ως διαχειριστής? Ναι, ήταν μια δύσκολη χρονιά, μπορώ να σας πω, πολύ δύσκολη. Εμείς εδώ συνεργαστήκαμε άψοχα με το Δημαρχείο και κάναμε πάνω από 1000 δέματα, μοιράσαμε σε όλα τα χωριά, σε όποιος είχε ανάγκη, και στους ηλικιωμένους και στους διάφορους τοπικούς εδώ στον τόπο μας, πολίτες του τόπου. Όποιος είχε ανάγκη πήραν όλοι από ένα δέμα. Μετά φτιάξαμε έναν ανθρώπινο οργανισμό από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για να μαζέψαμε όλα τα φάρμακα σε πρακτορείο Ανίνων και τα φέραμε όλα στην Δρόπολη, τα μοιράσαμε από σπίτι σε σπίτι. Όποιος τα είχε ανάγκη με διάφορες συνταγές. Εδώ στην Κέντρο Δρόπολη, εγώ προσωπικά είχα μοιράσει πάνω από 350-400 συνταγές με φαρμακά στα σπίτια. Σε όλα τα χωριά. Και στο Φογόνα έγινε αυτό και στην Πάνω Δρόπολη. Παντού. Αυτό μπορώ να σας πω τώρα. Αν συνεχιστούν οι δυσκολίες, εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Είναι τα δύο τα προγράμματα κοντά στον πολίτη που ήταν βοήθεια με τρόφιμα και ήδη υγιεινής, που ήταν στην πρώτη φάση που κάνατε. Ναι. Και βέβαια γίνει ο μηχανισμός διανομής φαρμάκων. Η πρώτη όψη θεωρητικά πιστεύω είναι λιγάκι εύκολο να το πεις, αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις με την πανδημία. Και μια εμπειρία προσωπική, πώς αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι, αν ήταν ευχαριστημένοι ή αν ήταν και φοβισμένοι, διότι φυλάγονταν πάρα πολύ. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν ένα χρόνο δεν ξέραμε πολλά πράγματα τι εστί κορονοϊός. Ναι. Μπορώ να σας πω ότι πήραμε πολλά ευχαριστήρια και πολλές ευχές από όλο τον κόσμο για αυτό το θέμα. Ήταν όλοι ικανοποιημένοι, όλος ο κόσμος. Γι' αυτό είμαι περήφανος και το λέω μπροστά στην κάμερα σας, στην εκπομπή σας. Βοηθήσαμε όλο τον κόσμο στα φάρμακα και στα τρόφιμα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε δει και βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια μετά την πτώση του ολοκληρωτικού καθεστώτος, όλες οι προεκλογικές διαμάχες γινόταν «θέλουμε το νερό, θέλουμε το νερό». 30 χρόνια τώρα και η Δρόπολη δεν έχει νερό. Εσείς ανακοινώσατε ως Δημαρχείο και μια εκπομπή που είχαμε τον κύριο Δεύτο είχαμε καλεσμένο,
Μας είπε ότι επενδύονται ήδη 9 δις στο Δήμο Δρόπολης υπομονή για το νερό. Εσείς ο διαχειριστής, πιστεύω ότι αυτό το έργο συμπεριλαμβάνει 11 χωριά, από τη Γράψη μέχρι τη Δερβιτσάνη για την Αδροδρόπολη. Ναι. Είμαι περήφανος για αυτό το έργο. Χρόνια τώρα η Δρόπολη δεν είχε νερό. Θα έχουμε 24 ώρες νερό στη Δρόπολη. Ήδη ξεκινήσαμε, η αλβανική κυβέρνηση μας έδωσε 9 εκατομμύρια δολάρια για το υδραγωγείο. Ξεκινήσαμε σήμερα από την Γάλλο Γρατζή που μιλάμε, είδαμε σωλήνες και τώρα ξεκινήσαμε το σκάψιμο. Θα έχουμε 24 ώρες νερό σε όλα τα χωριά μας. Στην Καλογορανζή τι ακριβώς? Στην Καλογορανζή μαζί με το νερό που θα δώσει ο Δήμος, ξεκινήσαμε, μάλλον αυτό ήταν και μια επιτυχία του Δήμαρχου, τους έβαλε πακέτο να πάρουν και το νερό του μοναστηριού, από τα Ρεβένια, να το έχουν στο χωριό τους. Είναι μια πηγή που λέγεται Σκορτιάς. Ναι, Σκορτιάς, για πάνω στο βουνό. Θα έχουν 9 μήνες νερό από αυτή την πηγή, 24 ώρα. Και εμείς θα έχουμε εξηγεί το υδραγωγείο του Δήμου, του Δημαρχείου, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Θα συμπεριλαμβάνει και το εσωτερικό δίκτυο της Καλογορανζής. Ναι, Καλογορανζής και το εσωτερικό και της Ριτσάνης, της Εφράτικας, της Τριεχάντες. Είναι όλο με εσωτερικά δίκτυα καινούρια. Αυτό το παλό δίκτυο θα θαυτεί μέσα από σύνορα, θα μείνει μέσα και θα περάσουμε καινούριο υδραγωγείο, καινούριο σωλήνες. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καράντζα. Επειδή δεν είχατε για την ευκαιρία, βέβαια, 14 μήνες ήταν η πανδημία, μια συνεργασία με τις αδερφότητες, με τους εκπροσώπους από τα χωριά τα δικά μας που είναι στην Ελλάδα, δεν θα το βλέπατε μια θετική κίνηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε και την προσφορά όλων των συμπατριωτών μας, τον Ανελλάδη και βέβαια και σε άλλες χώρες, Ευρώπης και στην Αμερική? Ναι, καλούμε όλο τον κόσμο και είχαμε βρει ανταπόκριση από τους Έλληνες της Αμερικής, από την Ελλάδα εδώ, οι οργανώσεις διάφορες, μιλάμε στο τηλέφωνο, βλέπουν το έργο μας και έχουμε μεγάλη συμπαράσταση και έχουμε μεγάλη όθηση να συνεχίσουμε. Θα έχουμε βοήθεια μεγαλύτερη, ελπίζω, στο μέλλον, για να κάνουμε ένα καλό και μεγάλο έργο στο Δήμο Δρόπολης, τον αγαπάμε όλοι τόσο πολύ και θέλουμε να μείνει εδώ με τον πολιτισμό του και με τα ωραία του τα πράγματα που έχει. Και να υπάρχει βέβαια και η ομοψυχία και η πραγματική ομόνια ιδιοθετική ανάλυση, ναι. Από τον ίδιο δρόμο περνάμε και από το ίδιο νερό πίνουμε. Είμαστε όλοι γειτόνοι, όλα τα χωριά είμαστε το ένα μετά το άλλο, είμαστε γειτόνοι. Δεν πρέπει να μας χωρίσει τίποτα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Έτσι θα πάει το πάντα μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να προσφέρετε ψυχαγωγία εδώ στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Βέβαια, έχουμε ανάγκη για διασκέδαση. Θα πάμε τώρα με το λαογραφικό συγκρότημα Ανοδρόπολης το 1984 στα Βρυσερά. Απολαύστε τους, δείτε τι ρυθμό έχουν, χορευταράδες, τραγουδιστάδες, νοσταλγία. Πάμε να μην χάνουμε χρόνο και όλοι στο χώρο.
Ας πάρουμε τώρα μια γεύση από τη σοπική υπογονείου, κλαρίνο και εικόνες, στιγμιότυπα από τη σοπική, διότι τα τηλέφωνα ήταν πολλά. Μας έφαγε η Θεία Βασίλου εδώ στην πόλη του Αργυροκάστρου, λέει να πάτε στη σοπική. Το υποσχεθήκαμε και θα πάμε μετά το Πάσχα. Τώρα όμως ας πάρουμε μια μικρή γεύση, 3-4 λεπτάκια από τη σοπική και προχωράμε. Χρόνια πριν στο Χλωμό, να θυμηθούμε και τις παλιές καλές εποχές, εκεί όπου χόρευαν τα νιάτα, χόρευαν οι χορευταράδες του Χλωμού στο Πογόνι, το Ελενάκι βέβαια, 2011 στο Χλωμό, κάτω από τα Κυπαρίσα. Δείτε θέαμα.
Για να συμπληρώσουμε τον χρόνο της εκπομπής, ας πάρουμε και λίγο άλλη μια γεύση από δημοτική μουσική.
Όπως καταλαβαίνετε, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Αγαπητοί μου, οι μέρες προχωράνε. Σας λέμε πάντα αγάπη και μονιασμένη. Τα δύσκολα περάσανε, καλύτερες μέρες θα έρχουν. Το κεφάλι σας ψηλά. Γεια σας.